Κάπτεν Ανταρκτική, επιστρέφουμε στα δικά μας. Τρίτη ζωντανή σύνδεση του πρώτου μέρους. Κάποιος μας περιμένει εκεί στον Κορυδαλό, στην Αθήνα. Είναι η πρωταθλήτρια ποδηλασίας, η Βαρβάρα Ιφασόη. Τα έχουμε ξαναπεί, να την ευχαριστήσω, να την καλησπερίσω από Κρήτη. Βαρβάρα, την καλησπέρα μας. Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά. Εν ώρα προπόνησης, πού σε πετυχαίνουμε? Είμαι με το ποδήλατο. Ναι. Όχι, έχω τελειώσει την προπόνησή μου και περίμενα να μιλήσουμε και μετά μαζί. Και να μπω μέσα γιατί ξεκίνησε και το κρύο. Ξεκίνησε και το κρύο. Κορυδαλό, στον Κορυδαλό βρίσκεσαι? Ναι, στον Κορυδαλό, εδώ μένω για Αθήνα. Ναι. Εκτός από την Ισπανία που είναι η επαγγελματική μου ομάδα. Έχεις επιστρέψει, θα ξαναγυρίσεις Ισπανία πίσω? Έχω επιστρέψει, είμαι τώρα στην θεωρητικά προετοιμασία για την νέα χρονιά και στην Ισπανία επιστρέφω με το καλό το νέο χρόνο. Για τους αγώνες, τους πρώτους. Με το καλό, βέβαια, να τα πούμε και από Ισπανία. Πώς αντιλαμβάνονται εκεί οι Αθηναίοι τους ποδηλάτες στους δρόμους? Καμία σχέση. Δυστυχώς για εμάς η παιδεία και ο αθλητισμός στην Ευρώπη διαφέρουν πάρα πολύ. Από όλες τις απόψεις, όχι μόνο από τον κόσμο και από την οδική συμπεριφορά, δεν έχει καμία σχέση. Φυσικά παντού υπάρχουν οι οδηγοί, οι μη σωστοί, ναι, αλλά το επίπεδο είναι τελείως διαφορετικό στο μεγαλύτερο ποσοστό. Βαρβάρα, είχαμε και αυτό το τραγικό περιστατικό πάνω Βόρεια στη Θεσσαλονίκη με την αδικοχαμένη Δήμητρα, που ναι, η αλήθεια είναι συγκλώνησε τους πάντες. Φαντάζομαι και εσένα είχα προσωπικά. Είχα γνωρίσει τη Δήμητρα σε έναν αγώνα που είχε έρθει και τρελάθηκα κι εγώ όταν το άκουσα. Και ήταν και τελείως άδικος χαμός, δηλαδή ήταν να πούμε ότι έγινε κάτι μέσα σε ώρα προπόνησης με κάτι. Δεν ήτανε, δηλαδή ήταν απίστευτο, τρελαθήκαμε όλοι. Εγώ πιστεύω ότι όποιος βγαίνει με ποδήλατο σε δρόμους της Ελλάδας είναι εν δυνάμει θύμα τροχαίου συμβάντος. Δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις, ναι, αυτό. Δυστυχώς. Εγώ βρίσκομαι στο δρόμο από περίπου 14 ετών. Βρίσκομαι στο δρόμο, ναι, και όλα αυτά τα χρόνια, κάθε μέρα, διασκώ αναγκαστικά την προπόνησή μου επειδή μένω στον Κορυδαλό. Ναι. Την Λεωφόρο Αθηνών, Καβάλα, τη γνωρίζετε. Βέβαια. Που πάει προς Κόρυθο. Ναι. Οπότε κάθε μέρα η προπόνησή μου βρίσκεται από εκεί. Είτε είμαι μόνη μου, είτε είμαι με ομάδα. Πάντα είμαστε προς τα εκεί. Οπότε αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα βλέπω όλο αυτό την επικινδυνότητα και όλους αυτούς τους οδηγούς που δεν σέβονται καθόλου τους ποδηλάτες. Δεν έχουν δηλαδή κανένα κομμάτι σεβασμού. Καμία απολύτως. Προτιμούν να σε σκοτώσουν για να περάσουν και όχι μόνο από θέμα οδικής συμπεριφοράς αλλά και από θέμα νεύρων, γιατί πλέον ο κόσμος έχει τα τελευταία χρόνια είναι ακόμα το μυαλό του έχει φύγει. Δηλαδή οδηγάνε, παίζουν με το κινητό οι περισσότεροι. Κανένας δεν είναι προσυλλομένος στην οδήγησή του. Όσο πιεσμένοι και να είμαστε όμως, Βαρβάρα, θα πω εγώ, δεν δικαιολογείται αυτή η πίεση, αυτό το άγχος που βγάζουμε στο τιμόνι. Φυσικά και δικαιολογείται, αλλά συμβαίνει. Εγώ κυκλοφορώ και με τη μηχανή και το ίδιο πράγμα βλέπω. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του κατά τη διάρκεια που οδηγάει. Περνάω όλοι στα φανάρια, παίζουν με το τηλέφωνο, δηλαδή είναι στάνταρ. Σωστά. Το μήνυμά σου και στους ποδηλάτες, είτε κάποιος είναι επαγγελματίας, είτε κάποιος ερασιτέχνης, ας πάμε λίγο στους ερασιτέχνης, όλους εμάς που πιάνουμε το ποδήλατό μας, καβαλάμε το ποδήλατό μας και βγαίνουμε να κάνουμε μία βόλτα. Μήνυμα προς αυτούς και μήνυμα στους οδηγούς, από μία επαγγελματία, μία πρωταθλήτρια. Σίγουρα στους ποδηλάτες που είναι ερασιτέχνες και καλά και κάνουν και βγαίνουν στο δρόμο, έτσι πρέπει, γιατί δεν έχουμε. Πολλοί ρωτάνε γιατί βγαίνει στο δρόμο, κάνει προπόνηση. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή δυστυχώς για μας. Αναγκαστικά θα βγούμε στο δρόμο. Αλλά η συμβουλή μου είναι σίγουρα πάντα κράνος, γιατί βλέπω και πάρα πολύ κόσμο που κάνει ποδήλατο χωρίς κράνος. Πρώτα απ' όλα αυτό, γιατί σώζει ζωές. Ναι. Και μετά από εκεί και πέρα, λίγο προσεκτικοί να είμαστε και εμείς, και οι επαγγελματίες και οι μη, στο κομμάτι των φαναριών. Για παράδειγμα, θέλει λίγο να σταματάμε, γιατί πολλοί δεν σταματάνε, λίγο περισσότερη προσοχή. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε το ποδήλατο, άντε και πάμε, όπου πάμε. Λιγάκι προσοχή στο κομμάτι της οδικής συμπεριφοράς, πρέπει να ακολουθούμε και εμείς τον οδικό κώδικα. Πολύ δεξιά, δεν πάμε μες στη μέση του δρόμου. Και πάρα πολύ προσοχή. Μάλιστα. Για τα αυτοκίνητα που έρχονται από πίσω μας. Βαρβάρα μου, να σε ευχαριστήσουμε, βέβαια. Συγγνώμη, και όσον αφορά τους οδηγούς, ναι, πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή στους ποδηλάτες. Αυτό είναι έκκληση. Έκκληση. Και προσπέραση από αριστερά πάντα με φλάς. Μπράβο, για μπράβο, να προειδοποιούν μπράβο και το πίσω αυτοκίνητο. Βαρβάρα μου, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Η πόρτα της εκπομπής μας πάντα ανοιχτή. Πάντα ανοιχτή για σένα. Να είστε καλά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε.